κάθε ομάδας. Ξεκινώντας από αυτήν της γηπεδούχου Καβάλας που έχει τερματοφύλακα τον Γκαλίνοβιτς. Στην άμυνα Πετκάκης, Ντουγκλάο, Τόμασιτς και Χρουγκόβιτς. Δύο αμυντικοί μέσοι, ο Ντιέ και ο Ντικρόκ. Ο Γκμπέτσε Βουτσίτσεβιτς και Δρόσος οι τρεις πίσω από τον 23χρονο Θωμά Νασλίδη που ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Μακεδονίας. Ο Ντάρσφιλ τελικά δεν είναι σε θέση να βοηθήσει. Έγινε πολλής λόγος για το αν θα καταφέρει να προλάβει αυτή την αναμέτρηση. Στον πάγκο είναι ο Βαγέχο, ο Σιώτης, ο Θοδωρέλης, ο Γιάννου, ο νεαρός Βραζιλιάνος Ντανίλο, Αλεξάνδροβιτς και ο Ενόκ. Πρώτη φορά του Ολυμπιακού από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Μένει να δούμε πώς θα καταφέρει ο Βαλβέρδε να καλύψει αυτό το κενό για ένα ποδοσφαιριστή που όχι μόνο δημιουργεί αλλά και εκτελεί στις πρώτες 12 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Για την Κασοψάη είναι ακόμη σημαντικό. Εδώ ο Δημήτρης Δρόσος για πρώτη φορά φέτος βασικός. Λίγο μπροστά από τον Χολέμπας και τους υπόλοιπους αμυνόμενους. Απ' την κόντρα ο Χολέμπας. Ο Δρόσος με τον Χολέμπας παίζει. Δρόσος. Πέρασε από το Ρωσίδη και η Μπαγάσα. Θέλει να βρει τον Δρόσο. Ο Χολέμπας. Σε πλάγιο. Και τώρα ο Δρόσος. Απέναντι του Μοδέστο. Πλαγιοκοπεί και κάνει το σούτ με τα αριστερό. Έξω. Στο 36. Εδώ ο Πάρτο φωνάζει γιατί είδε 5 αντιπάλους με 3 παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή του. Κόντρα ρε τελευταία στιγμή ο Τόμασιτς. Τώρα ο Δρόσος. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, τον περιμένει ο Μοδέστο. Κακή σέντρα. Παρ' όλα αυτά καταχειροκροτείται για αυτή την κούρσα 60-70 μέτρων. Δρόσος. Παραμένει στο έδαφος. Ο Καλόπουλος έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι και τώρα η Καβάλα θέλει να βγει σε κόντρα με τον Δρόσο. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος με πολύ καλή προβολή. Παραχώρησε πλάγιο και το Ρωσίδης διαμαρτύρεται. Ο Χολέμπας πάει στον Δρόσο. Γκρίνια και πάλι εδώ για φάουλ από τους παίκτες Καβάλας. Ο Φουστέρ παρανευλήθη. Δικρόκ. Δρόσος. Ο Χολέμπας σε νέο κόρναρ. Όχι, έχει βρει Σλίδης. Όπως και στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο, η Καβάλα παίζει μονίμως από τη σέντρα του Δρόσου στην κίνηση του Σούντου Βουσίτσεβιτς. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ισπανού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού να μάθουμε ό,τι νότι.